Κύριε Φώτη Κουβέλη. Κύριε Κουβέλη, από ό,τι θυμάμαι, αυτή η κρίση τη ΕΡΤ ξεκίνησε ή μάθαμε εμεί οι δημοσιογράφοι τουλάχιστον ότι υπήρχε το τέτοιο θέμα με μια συνάντηση που είχατε στο ιδιωτικό, να το πούμε έτσι, γραφείο του, 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 του Πρωθυπουργού, εσεί, ο κύριο Σαμαρά και ο κύριο Βενιζέλο. Εκεί εμεί είχαμε καταλάβει ότι ενδεχομένω να είχατε καταρχήν συμφωνήσει με το κλείσιμο τη ΕΡΤ, αλλά με κάποιου άλλου όρου. Ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει. Εγώ πληροφορήθηκα ότι υπάρχει θέμα και οφείλω να είμαι ακριβή. Όταν είδα το πρωτοσέλιδο μιας έγκριτης εφημερίδας να αναφέρεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και έθεσα το ζήτημα στην συζήτηση. Και άκουσα τότε τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα και δήλωσα με σαφήνεια την αντίθεσή μου. Μάλιστα να θυμίσω κύριε Παπαχελά αυτό το οποίο έχει δει και το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω πώς, ότι εγώ είπα επιλέξει δεν είμαι απλώς αντίθετος, είμαι αντίπαλος σε ένα ενδεχόμενο να κλείσει η ΕΡΤ ΑΕ. Επαναλαμβάνοντα ότι είναι άλλο πράγμα να την αναδιαρθρώσουμε, είναι άλλο πράγμα να την εξυγχρονίσουμε, διότι επαναλαμβάνω και εμένα δεν μου αρέσει η ΕΡΤ, δεν μου άρεσε όπω ήταν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ ή είμαι αντίθετο με το να υπάρξει κλείσιμο της ΕΡΤ και μάλιστα όπως υπήρξε μια νυχτή με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου την οποία σας περιέγραψα με ποιο τρόπο αυτή δημοσιοποιήθηκε και είδε και το νομικό φω τη δημοσιότητα, δηλαδή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα. Άρα, της εκείνο, εκείνο, το βράδυ, σε αυτή την ιδιωτική να το πω έτσι, συζήτηση, δεν ετέθη θέμα τη ΕΡΤ με καθαρό τρόπο. Όχι, τον ετέθη. Ετέθη. Και εκεί υπήρξε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα η αντίθεσή μου. Και από τον κύριο Βενιζέλο ή Και από τον κύριο Βενιζέλο. Και επειδή τα ίδια τα γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτό που σα λέω, είναι χαρακτηριστικό το γεγονό ότι οι δύο κοινοβουλευτικέ ομάδε τη ΔΜΑΡ, τη Δημοκρατική Αριστερά και του ΠΑΣΟΚ, από κοινού κατέθεσαν πρόταση νόμου για να καταψηφιστεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έφερε τι υπογραφέ μόνον των Υπουργών τη Νέα Δημοκρατία. Φεύγοντα από εκεί, είχατε την αίσθηση ότι θα μπορούσε ο Πρωθυπουργό να κάνει μια μονομερή ενέργεια όπω είναι το κλείσιμο, ή το είχατε αποκλείσει από το μία Όχι, προσπάθει. δεν το είχα αποκλείσει. Και μάλιστα σε κάποια άλλη συνάντηση όταν μου παρεδόθη ένας φάκελος με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με την κοινή υπουργική απόφαση εν συνεχεία της πράξης και με το σχέδιο νόμου, είπα το πολύ χαρακτηριστικό, οποία επιμέλεια, εννοώντα και υπονοώντας ότι τέτοια επιμέλεια δεν υπήρξε για καμιά, μα για καμιά άλλη δράση, ενέργεια και απόφαση της κυβέρνησης. Και εν συνεχεία ακολούθησαν αυτά που είναι γνωστά. Υπήρξε η προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε δύο πράγματα. Ενεργοποιήστε τις συχνότητες, ενεργοποιήστε τους διαδικτυακούς ιστοτόπους και βεβαίως πάρτε οργανωτικ οργανωτικά μέτρα για να δημιουργηθεί και ο νέος... Και ναι, και μια συμβιβαστική πρόταση από πλευρά του Πρωθυπουργού, πρέπει να πούμε, την οποία απορρίψατε εσείς. Όχι, να σας πω. Και εκδίδεται εν συνεχεία στη διάρκεια των συζητήσεων και η απόφαση της Πανελούς Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έλεγε σβήστε το μαύρο, πάρτε το μαύρο από τις τηλεοράσεις. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα κύριε Παπαχελά. Ποιο κράτος δημοκρατικής νομιμότητας και ποια κυβέρνηση και με ποιο δικαίωμα δεν συμμορφώνεται με την απόφαση, δύο αποφάσεις, του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουν περάσει 15, 16, 17 ημέρες αν δεν κάνω λάθος και ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχει συμμορφωθεί η κυβέρνηση με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τίθεται ή δεν τίθεται λοιπόν ζήτημα δημοκρατικής νομιμότητας. Δεν είναι παρεπίμπτον το ζήτημα. Για σκεφτείτε, όταν μιλάμε για την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου, να υπάρχουν δύο αποφάσεις ενός δικαστηρίου, εν προκειμένου του ανωτάτου δικαστηρίου, και η κυβέρνηση να μην συμμορφώνεται. Ποιο δημοκρατικό πολίτη. Αν και νομίζω ότι η απόφαση μιλούσε για εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν δηλαδή. έλεγε για εύλογο χρονικό διάστημα. Αλλά αν έλεγε και για εύλογο χρονικό διάστημα, κύριε Παπαχελά, είναι εύλογο ο χρόνο των 17 ημερών που σημειώνεται ω καθυστέρηση. Δεν έλεγε. Και πρέπει να σα πω ότι ήταν άμεση η εκτελεστότητα, η υποχρέωση να εκτελεστεί η προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατεία. Όσο και τη Επιτροπή Αναστολών του Ιδίου Δικαστηρίου. Δηλαδή. Θα γυρίσουμε λίγο στα γεγονότα, έτσι να τα φωτίσουμε νομίζω, γιατί έχουν τη σημασία του. Εσεί πιστεύετε, και το είπατε νομίζω πρόσφατα σε μια συνέντευξη, ότι ο Πρωθυπουργό ήθελε να πάει σε εκλογέ, ήθελε να τραβήξει το πράγμα στα άκρα για να πάει σε εκλογέ. Ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Διότι πώ αλλιώ να ερμηνεύσω, κύριε Παπαχελά, το γεγονό ότι ένα Πρωθυπουργό που είναι πρωθυπουργό μια κυβέρνηση που στηρίζεται από τρία κόμματα. Επιλέγει να προχωρήσει ω πρωθυπουργό μονοκομματική κυβέρνηση, γι' αυτό και εκδίδει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Και ερωτώ τον κάθε καλό προαίρετο. Και τον ερωτώ εγώ που στήριξα την κυβέρνηση τον Ιούνιο του 12 για να υπάρξει λύση για τη χώρα μα. Πώ θα μπορούσα αλλιώ να εκλάβω αυτή την συγκεκριμένη μονοκομματικού όσο και πιεστικού χαρακτήρα ενέργεια. Τι πίστεψε ο κύριος Σαμαράς. Και περί τον κύριο Σαμαρά, περί το Μαξίμου, ότι η Δημοκρατική Αριστερά και ο πρόεδρο τη ήταν αγκιστρωμένο ψαρί. Πίστευε ότι είναι δυνατόν η Δημοκρατική Αριστερά να συμφωνήσει με μια ενέργεια η οποία δεν ήταν ενέργεια μια κυβέρνηση με τρία κόμματα, ήταν μια μονοκομματική κυβέρνηση. Και δεν το πίστεψα μόνο εγώ αυτό, ότι πήγαινε για εκλογέ. Δεν πίστεψα μόνο εγώ ότι ο κύριο Σαμαρά παροθούσε τα πράγματα στην ακραία ένταση και με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και με τον ρατσιστικό νόμο, αλλά τον αντιρατσιστικό νόμο, αλλά και με μια σειρά από άλλες ενέργειες, μερικές από τις οποίες σας ανέφερα. Για πέστε μου κάτι, λίγο πριν με ρωτήσατε, για την δικητική ε, διοικητική μεταρρύθμιση. Εγώ ήμουν ο πρώτος, η Δημοκρατική Αριστερά ήταν η επισπεύδουσα δύναμη της διοικητική μεταρρύθμισης. Αλλά πώς θα γίνει η, μεταρ η μεταρρύθμιση, κόβοντας οριζοντίως κεφάλια, και όχι με την αξιολόγηση και όχι με τη συγχώνευση ή την κατάργηση οργανισμών και άλλων διοικητικών δομών. Και κοιτάξτε τώρα, το ανάθεμα έπεφτε συστηματικά μέχρι τώρα στον κύριο Μανιτάκη. Για, τις, για τους λοιμούς, τους σεισμούς, τις καταστροφές, ο κύριος Μανιτάκης ήταν ο υπεύθυνο. Και τι είπε ο κύριος Μανιτάκης, σας έχω παραδώσει οργανογράμματα, σας έχω παραδώσει πειθαρχικό δίκαιο. Παρά τις αντιρρήσεις, θέλω να είμαι ειλικρινής που μπορεί να έχω με κάποιε από τι ρυθμίσει του πειθαρχικού δικαίου. Σα ξεκάρφωσα, θα δικαιούται να πει ο Μανιτάκη, όλα εκείνα που εσεί, Υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία, καθυστερούσατε στα Υπουργεία σα με τα πειθαρχικά. Τι κάναν τα πειθαρχικά των Υπουργείων, του κάθε Υπουργείου χωριστά, για του λεγόμενου επιόρκου, ακριβέστερα για του πειθαρχικά υπολόγου. Το Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμιση και ο Μανιτάκη δεν έχουν τα πειθαρχικά όλων των Υπουργείων. Πότε και μάλιστα πόσο εγκαίρος έστειλαν, αν έστειλαν οι άλλοι υπουργοί από συγκεκριμένα υπουργεία. Ποιου οργανισμού προτείνουν. Από ποια υπουργεία, για να τα λέμε έτσι καθαρά. Ποια υπουργεία εννοείται. Και το παιδεία και το εσωτερικό, αλλά και άλλα υπουργεία. Στείλαν υποκατάργηση οργανισμού. Στείλαν οργανισμού που θα έπρεπε να συγχωνευτούν εγκαίρω. Κάποιο υπουργό τη Νέα Δημοκρατία τότε για να κάνει αντιπολίτευση στον κύριο Μανιτάκη έλεγε εγώ μέσα σε δέκα μέρες θα σας φέρω από τέτοιες περιπτώσεις 3.500 χιλιάδες υπαλλήλους. Ξέρετε πόσους επρότεινε στον Πρωθυπουργό. Όχι περισσότερους από 250. Ποιο ήταν αυτό. Δεν θα πω το όνομά του, αλλά είναι συγκεκριμένο υπουργό και μάλιστα με αρμοδιότητα επί του θέματο αυτού. Και τότε μάλιστα αναγκαστήκαμε να συγκροτήσουμε επιτροπή, στην οποία βεβαίω ο κύριος Μανιτάκη παρών, και συντονιστή ο Υπουργό Επικρατεία, ο κ. Δημήτρη Σταμάτη. Πετε μου κάτι, έχω ακούσει μια ιστορία η οποία έχει δημοσιευτεί και όλε τι εφημερίδε. Ότι κάτι που σα τρόμαξε, να το πω έτσι εισαγωγικά, ήταν ότι ακούσατε από κάποιο στέλεχο κυβερνητικό, όχι υπουργό, κάποια στιγμή που γινόταν αυτή η συζήτηση, ότι εμεί, αν χρειαστεί, θα πάμε και με τη Χρυσή Αυγή. Και ότι τα άκουσαν δύο έμπιστοι δικοί σα άνθρωποι και το μετέφεραν. Ισχύει αυτό ή όχι. Κοιτάξτε, ότι ακούστηκε, ακούστηκε. Είναι ακριβέ, ακούστηκε στο χώρο τη Βουλή. Εγώ όμω δεν θα παρατηρήσω ούτε θα αξιολογήσω το συγκεκριμένο. Εκείνο που θέλω να σα πω και είναι η πολιτική μου εκτίμηση, εκτίμηση γνησιότητα και ειλικρίνεια, είναι ότι όταν για παράδειγμα ο κύριο Πρωθυπουργό και το Μαξίμου έλεγε ότι δεν μου χρειάζεται νέο αντιρατσιστικό νόμο και μου αρκεί ο νόμος που έχει ψηφιστεί πριν από 30 και πλέον χρόνια, εκείνη την ώρα επέλεγε να μπετονάρει τη Νέα Δημοκρατία όπως λαθεμένα και αβάσιμα πίστευε από τα δεξιά τη. Και εδώ η διαδρομή και η παρουσία των γεγονότων είναι πολύ χαρακτηριστική. Κάθε φορά υπήρχε η προτροπή «Μα γιατί αργεί ο Ρουπακιώτης με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο» και έλεγα «Δεν αργεί, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή ολοκληρώνει». Και φτάναν σημειώματα κύριε Παπαχελά από το Μαξίμου με τα οποία προτείνονταν στον Υπουργό Δικαιοσύνη και στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή να συμπεριλάβει αυστηρέ διατάξεις, Πολύ αυστηρότερε από εκείνε που υπήρχαν. Και εσείς λέτε τι, ότι υπήρξε ένα πανικό από τα δεξιά, δηλαδή. Ακριβώ. Γι' αυτό είχαμε την ε, άρδιν μεταβολή τη πολιτική άποψη του Μαξίμου, για να πει λίγε ημέρε μετά, όταν πια το νομοσχέδιο ολοκληρωμένο είχε πάει στην κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και στου αρχηγού των κομμάτων. Να πει ότι δεν χρειάζεται. Και κάτω από την κατακραυγή, κυρίω την κατακραυγή τη Ευρώπη, τότε κατετέθησαν οι τέσσερι τροπολογίε. Αυτά οποίες... Αυτά, γιατί δεν προσπάθησα να τα ξεκαθαρίσετε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και ποιο σα είπε, κύριε Παπαχελάνη. Δηλαδή, κάνετε μια κουβέντα λέγοντα ότι ο Αντώνη δεν μπορεί να κυβερνήσει μαζί μα, θέλει κάτι άλλο. Βεβαίω, είπα, είπα ότι αυτή δεν είναι λειτουργία. Και θα θυμάστε, νομίζω το άκουσμα το, του λόγου μου είναι ζωντανό γιατί ήταν δημόσιε οι δηλώσει μου που έλεγα πρέπει να εξεύρουμε τον κοινό πολιτικό τόπο, να εξασφαλίσουμε τον κοινό τόπο συνεργασίας, να συντονίσουμε το έργο της κυβέρνησης. Δεν έγινε αυτό. Διότι πίστεψε, πίστεψε, ο κύριος Πρωθυπουργό και υπέρ τον κύριο Πρωθυπουργό, εγώ δεν λέω όλη η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό χρησιμοποιώ το μαξί μου, ότι θα πάει σε εκλογές, αυτή ήταν η εκδοχή, αυτό ήταν το σενάριο, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση θα είχαν ένα ποσοστό εγγύστου 27 έως 30. Μην με ρωτήσετε αν κρίνω βάσιμη την πρόβλεψή τους, αβάσιμη την έκρινα, αβάσιμη την κρίνω και τώρα. Και ότι θα πηγαίναμε σε δεύτερες εκλογές, όπου πια η ελληνική κοινωνία κάτω από διληματικές καταστάσεις, κάτω από πολώσεις, θα έδινε την αυτοδυναμία... Στον κύριο Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Και τι είναι αυτό που σταμάτησε, πιστεύετε, τον κύριο Σαμαρά, όταν να πάει σε αυτό το σενάριο. Ε, εκείνο που πιστεύω είναι ότι η ύστερη σκέψη, και κυρίως οι Ευρωπαίοι. Οι φωνές των Ευρωπαίων που μπορεί να μην ακούστηκαν δημόσια, αλλά οι φωνές των Ευρωπαίων υπήρξαν ότι που πάτε, που οδηγείτε τα πράγματα.